νέο περιστατικό η θεία δίκη για τον οδηγό Γιοταχή, ο οποίος χτύπησε με το αυτοκίνητό του και εγκατέλειψε δικυκλιστή χθες το απόγευμα στο ύψος της μάχης Κρήτης στο Ηράκλειο. Ο ίδιος εντοπίστηκε γρήγορα από τις αρχές, λίγο αργότερα στον κόμβο της Καλυθέας, αφού το αυτοκίνητό του τυλίχτηκε στις φλόγες εν κινήση. Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της μάχης Κρήτης. Μετά τη σύγκρουση με την μηχανή, ο οδηγός πάτησε γκάζι και εξαφανίστηκε. Ωστόσο, ο εντοπισμός του από την αστυνομία ήταν εύκολη υπόθεση, αφού λίγα λεπτά μετά το αυτοκίνητό του τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήση. Πρέπει οι νέοι να προσέξουν, γιατί είναι νέοι. Εμείς αφηγούμε και πρέπει να μείνουν αυτοί. Αλλά εγώ βλέπω ότι φεύγουν αυτοί και μένουμε εμείς. Μέσα σε μια μικρή κοινωνία ζούμε, ξέρουμε πολλά περιστατικά που έχουν γίνει και θανατηφόρα και αυτό και σε γνωστούς. Δεν προσέχουν. Δεν προσέχουν είτε οδηγοί, πεζοί. Τα μηχανάκια δεν προσέχουν, σου βγαίνουν από οποιαδήποτε μπάντα. Ο οδηγός που συγκρούστηκε με τη μηχανή τράπηκε σε φυγή και άφησε τον άτυχο άνδρα στην άσφαλτο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 24χρονος ήταν υπό την επίρρεια μέθης, ενώ στερούνταν διπλώματος οδήγησης. Μάλιστα, λογάριαζε χωρίς τον ξενοδόχο, μιας και το αυτοκίνητό του ήταν αυτό που τον έστειλε με χειροπέδες στα χέρια της Ελλάς. Σε στοχευμένες αστυνομικές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στην περιφέρεια Κρήτης, βεβαιώθηκαν 888 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας σε διάστημα 13 ημερών, εκ των οποίων οι 90 ήταν από μέθη. Τους συμβουλεύω να οδηγούν προσεκτικά, χωρίς να έχουν πιει και να εφαρμόσουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Για να αποφεύγουμε τα θύματα, διότι πολλοί νέοι έχουν σκοτωθεί εξαιτίας αυτής της καταστάσεως. Ό,τι και να λένε οι προσπάθειες που κάνουν αυτά, οι νέοι δεν καταλαβαίνουν. Δεν βάζουν μυαλό. Κάθε μέρα γίνεται τόσα που γίνεται, αλλά μυαλό δεν βάζουν. Δεν προσέχουν. Μάστιγα για την Κρήτη παραμένουν τα υψηλά επίπεδα τροχαίων στους δρόμους του νησιού, ενώ οδηγοί που βρίσκονται στο τιμόνι υπό την επίρρεια αλκοόλ αποτελούν θανάσιμες παγίδες στους κρητικούς δρόμους.